Στοιχεία τρομακτικά για την κατάσταση των ακτών της Κρήτης προέκυψαν από τη δράση της ομάδας του ειδικά εξοπλισμένου πλοίου για καθαρισμούς απομακρυσμένων παραλιών Τυφώνας του Ιδρύματος Λασκαρίδη. Από τις 11 Οκτωβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου καλύφθηκαν 1046 χιλιόμετρα ακτογραμμής, από όπου συλλέχθηκαν 2 τόνοι απορριμμάτων. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής σε αυτές τις πρώτες περίπου 15 μέρες που δουλεύουμε είναι ενθαρρυντικά από την άποψη της απορρίπανσης, δηλαδή έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Έχουμε ήδη μεταφέρει από τις ακτές περισσότερους από 5 τόνους απορριμμάτων. Είναι δραματικά αυτά τα νούμερα. Συνολικά το πλοίο Τυφώνας καθάρισε 166 παραλίες της Κρήτης, 46 στα Χανιά, 29 στο Ρέθυμνο, 34 στο Ηράκλειο και 57 στο Λασίθι. Ανάμεσα στους 2 τόνους των σκουπιδιών βρέθηκαν απορρίμματα δεκαετιών ή άλλα προερχόμενα από χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπως η Τουρκία και ο Λίβανος. Εδώ πέρα του 95. Είναι το Μουντιάλ αυτό. Το Μουντιάλ, ναι. Διαφήμιση Μουντιάλ. Και γενικά ό,τι άλλο αλουμίνιο, ό,τι σε αλουμινένια υπάρχει με barcode ή οτιδήποτε, το μαζεύουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τις χημικές αναλύσεις. Όσον αφορά το είδος των απορριμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος ήταν διάφορα μικρά κομμάτια πλαστικού, μπουκάλια νερού ή αναψυκτικών, καπάκια, πλαστικές σακούλες και κομμάτια θελιζόλ. Και είναι και κάποια αντικείμενα που ίσως έχουν, λόγω των καιρών, έχουν φύγει από τα καΐκια πάνω, από τα πλοία. Είτε είναι plexiglass, είτε είναι γυαλί, είτε είναι μοκέτες που έχουν συνήθως τα πλοία αυτά. Και πολλές πετονιές που λέμε, που χρησιμοποιούν στο ψάρεμα. Δυστυχώς ήταν πάρα πολλές και μπερδεμένες μεταξύ τους. Στις περιπτώσεις του βυθού, όπως και εδώ, βλέπουμε πάρα πολλά λάστιχα, βλέπουμε αλιευτικό εξοπλισμό, σκοινιά, μπαταρίες. Βλέπουμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο στη χώρα μας έχουμε διαχειριστεί το βυθό. Ο βυθός είναι δημόσια περιουσία, είναι δημόσιος χώρος. Δεν το αντιλαμβανόμαστε σαν δημόσιο χώρο. Πάρα πολλές φορές θεωρούμε ότι κάτι που πετάξαμε στο βυθό, το πετάξαμε και δεν θα το δει ποτέ κανείς. Από την επιχείρηση καθαρισμού των ακτών προέκυψαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε απομακρυσμένους κολπίσκους, αλλά και σε πολύ γνωστές παραλίες, όπως είναι τα Φαλάσαρνα και ο Μπάλος.